Καλέστε την μείωση του προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας μετά την λήξη προγραμμάτων και συμβάσεων εποχικού προσωπικού με τους αντικαταστάτες αυτών που φεύγουν να αναμένονται μετά το Γενάρη. Πρόβλημα ωστόσο έχει ήδη ανακύψει με τους οδοκαθαριστές, οι οποίοι μειώθηκαν σημαντικά, ενώ όσοι απέμειναν και σε συνεννόηση με τους επόπτες καθαριότητας μετακινούνται σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας Κυριάκος Σταυρίδης εκτιμά ότι με τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ταυτόχρονα δηλώνει ότι μειώθηκαν και τα απορρίμματα λόγω της λήξης της τουριστικής περίοδου και τα ογκώδια αντικείμενα που βγάζουν έξω από τα σπίτια τους οι καβαλιώτες. Περί του θέματος έγινε πρόσφατα μία εξόρμηση και η γενικότερη κατάσταση θεωρεί ότι βελτιώθηκε σημαντικά. Ο κύριος Σταυρίδης συνεχίζει να ζητά συνεργασία με τους συμπολίτες, ώστε κάθε φορά που βγάζουν ένα στρώμα ή παλιά έπιπλα να ενημερώνουν την υπηρεσία προκειμένου να απομακρύνει γρήγορα από το σημείο τα άχρηστα αντικείμενα, με σκοπό να μην επιβαρύνονται και οι ελλιπείς εργάτες του Δήμου. Ναι, τέτοιες εποχές πάντα είναι δύσκολα για το Δήμο, τουλάχιστον στην υπηρεσία της καθαριότητας. Είναι η λήξη του προγράμματος των 8 μήνων, οπότε σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα τα οποία όμως κάθε χρόνο είναι αντιμετωπίσιμα με τον υπερβάλλον ζήλων που δείχνουν τα παιδιά κάτω, αναπληρώνοντας κάποιες ώρες όλων αυτών των οκταμηνίτων που υπήρχαν κάτω. Οπότε το παλεύουν και προσπαθούμε να βγάλουμε κανονικά τα δρομολόγια ώστε να γίνει αποκομιδή. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα μπορεί να αντέξει αυτός ο Δήμος και πιο πολλοί υπάλληλοι που είναι κάτω σε αυτά τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν για να είναι καθαρή η πόλη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα πρέπει να δούμε από κάτω, να ξεκινήσει από την ΚΕΔΗ και από την κεντρική εξουσία, να ανοίξουν επιτέλους οι προσλήψεις, να γίνουν προσλήψεις με βασικό για μένα κριτήριο η εντοπιότητα, γιατί είδαμε και από την 3 κάπα πως από τα άτομα που ήρθαν το 60% περίπου έχει φύγει, έχει πάει στις πόλεις τους, στους δήμους τους, στις οικογένειές τους και σωστά κάνανε, ποιος δεν θέλει. Αλλά κάποτε θα πρέπει να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα των προσλήψεων, να έρθει μόνιμο προσωπικό, να μπορούμε και εμείς σαν αντιδήμαρχοι, σαν δήμαρχοι να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας το οποίο δεν μπορεί να μην βγει, να μην δουλέψει. Δουλεύουν Σαββατοκύριακα με κακοκαιρίες, με τα πάντα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό. Θα πρέπει σίγουρα να το δει λίγο η ΚΕΔΗ, να ανοίξει το πρόγραμμα, να γίνουν οι προσλήψεις. Με το εποχιακό προσωπικό βοηθάει, αλλά δεν λύνει το πρόβλημά μας. Ωστόσο όμως τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι αυτή η έλλειψη προσωπικού ίσως να πρέπει να παγώσουν αυτά τα έργα έως ότου να βρεθεί μια λύση. Ναι, εντάξει, σε όποια έργα δεν υπάρχουν οι εργολαβίες να δουλέψουν οι εργολάβοι με το προσωπικό τους, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και σε εμάς στην υπηρεσία που μπορώ να μιλήσω στην ποιότητα ζωής. Όλα τα τμήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα και δεν μπορούν να δουλέψουν με τον ιδανικό τρόπο. Δηλαδή και το πράσινο αυτή τη στιγμή δεν έχει άτομα, έχει τελειώσει το προσυνταξιοδότητες κάποιους που είχαμε που βοηθούσαν, τα 8 μήνα τελειώνουν τώρα, το κοινοφελές τέλειωσε πριν 2-3 μήνες. Υπάρχει μια υποστελέχωση τρομερή, την οποία αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, ό,τι και να κάνουμε με τους εποχιακούς δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και πάλι σε μια πόλη η οποία είναι καθαρά τουριστική όπως αποδεικνύεται, θα πρέπει να έχει το προσωπικό για να μπορεί να εξυπηρετήσει την όλη αυτή η κατάσταση.